Μπρος. Okay. Λοιπόν, εμείς ασχολιόμαστε και με δύσκολα περιστατικά τα οποία έχουν να κάνουν με αναθεωρήσεις αρθροπλαστικών και ένα από τα πράγματα τα οποία πρέπει κανείς πριν προχωρήσει να αντιμετωπίσει τέτοια περιστατικά είναι να ξέρει τι έχει γίνει, να ξέρει γιατί έγιναν αυτά που έγιναν και τι έχει να αντιμετωπίσει αύριο το πρωί που θα πάει στο χειρουργείο. Άρα λοιπόν πρέπει να ξέρει γιατί εξαρθρώθηκε μία αρθροπλαστική, γιατί έχει φθαρεί το πολυεθυλένιο, γιατί αυτό που βλέπετε εδώ δεξιά έχει γίνει. Άρα λοιπόν έχει σημασία να ξεκαθαρίσει την αιτία. Και ένα από τα συχνά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε οι ορθοπαιδικοί είναι οι πιθανές λοιμώξεις και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν έχουμε λοιμώξη σε μία αναθεώρηση. Άρα λοιπόν πρέπει να ξεκινήσουμε με απλά πράγματα, με ένα καλό ιστορικό που να ξέρουμε γιατί πονάει ο ασθενής και πότε πονάει, αν πονάει συνέχεια, γιατί υπάρχουν ασθενείς που λένε «Γιατρέ μου, από τότε που χειρουργήθηκα ποτέ δεν ήμουν καλά». Αυτό είναι ένα αλάρμ ότι πιθανόν να έχει κάποια μορφή λοίμωξη. Επίσης, μπορεί να κάνει μια ταχύτητα καθίζησης και ένα CRP, τα δύο μαζί, όταν είναι αυξημένα, έχει πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα να υπάρχει λοίμωξη. Εάν είναι φυσιολογικά, η πιθανότητα είναι κάτω από 10% να είναι λοίμωξη. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία και φυσικά, αν καταλήξει κανείς ότι μπορεί να υπάρχει λοίμωξη, να προχωρήσει στο να κάνει μια παρακέντηση στο ισχύο και να δει αν είναι μολυσμένο ή στο γόνατο. Το γόνατο είναι πιο εύκολο γιατί είναι προσπελάσιμα εύκολα, το ισχύο είναι λίγο πιο δύσκολο, μπορεί να χρησιμοποιήσει αξονικό τομογράφο ή να χρησιμοποιήσει υπέρηχο και τα υπόλοιπα σπινθυρογραφήματα αξονικές και μαγνητικές δεν έχουν τόσο μεγάλη διαγνωστική αξία όσον αφορά την πιθανότητα μιας λοίμωξης. Λοιπόν, από την άλλη, όταν έχεις να αντιμετωπίσεις έναν άρρωστο, συνήθως οι δικοί μας ασθενείς είναι υπερήλικες και αυτοί έχουν χειρουργηθεί πριν 10, 15, 20 χρόνια, έχουν διάφορες νοσηρότητες, έχουν διάφορες καταστάσεις που πρέπει να εκτιμηθούν και χρειάζεται να έχεις ένα καλό αναισθησιολογικό team να μπορούν να δουν τον ασθενή προεγχειρητικά, να δούμε πώς είναι από πλευράς καρδιολογικής. Πολλοί από αυτούς παίρνουν αντιπηκτικά, πρέπει να το ξέρουμε, γιατί τυχαίνει να έρχονται και να έρχονται και από μακριά και να είναι να χειρουργηθούν και ξαφνικά να ανακαλύψει ότι παίρνουν αντιπηκτικά και θέλει επιμονή και υπομονή στο να ρωτάς και να ρωτάς. Πρόσφατο παράδειγμα, σήμερα ήταν να κάνω μία ασθενή που ήρθε από την Αλβανία. Παίρνεις αντιπηκτικά, δεν παίρνω. Παίρνεις, δεν παίρνω. Μόλις έρχεται εδώ πέρα, βλέπουμε και βγάζει από την τσιάδο με τα φάρμακα, τα βγάζει από την τσέπη και έπαιρνε συνδρόμ. Άρα λοιπόν, είναι κάποια πράγματα τα οποία χρειάζεται να τα προσέχουμε. Άρα πιο πολύ να ετοιμάζουμε τον άρρωστο, να επιμένουμε, να έχουμε αν είναι δυνατόν κάποια πρόσβαση στο παλιό ιστορικό, γιατί χειρουργήθηκε και τι έγινε. Και σήμερα έχουμε περιστατικά τα οποία πιθανό να είναι σαν αυτό, είναι ένα περιπροθετικό κάταγμα. Πολλές φορές συνδυάζεται με τις χωρίς τσιμέντο αρθροπλαστικές, επειδή τις βάζουμε press fit, συνδυάζεται με πτώση του ασθενούς, μπορεί όμως να γίνει και διαγχειρητικά και να διαλάθει. Σημασία έχει όταν ο άρρωστος σου λέει ότι πονάω, να πάρεις μια ακτινογραφία, να δεις τι γίνεται και να το αντιμετωπίσεις σωστά, που έχουμε τη δυνατότητα σήμερα να βάλουμε ένα μακρύ στέμ, να σηκωθεί, να περπατήσει και με 2-3 σύρματα στερεώνουμε το κομμάτι αυτό. Υπάρχουν όμως άλλα περιστατικά, τα οποία είναι πιο δύσκολα, τα οποία έχουν υλικά που σημαίνει ότι εδώ αυτό το περιστατικό έχει χειρουργηθεί 1-2 φορές, γιατί έχει μία αρθροπλαστική, έχει μία πλάκα, αντιμετωπίστηκε λάθος, πρέπει να ξέρει κανείς ποια είναι η πλάκα που υπάρχει μέσα, πώς θα τη βγάλει και πώς θα το αντιμετωπίσει. Και πολλοί από εμάς κάνουμε το λάθος να βγάλουμε αυτή την πλάκα, να βάλουμε μια άλλη πλάκα. Αυτό είναι λάθος και πρέπει να αντιμετωπιστεί με τον τρόπο που βλέπετε, να μπει ένα μακρύτερο στέμ, ούτως ώστε να σταθεροποιηθεί και ο άρρωστος να μπορέσει να κινητοποιηθεί άμεσα και να μην έχει πρόβλημα. Υπάρχουν περιστατικά σαν αυτά, τα οποία μπορεί να σκεφτεί κανείς και να πει «Ωραία, αυτός ο άρρωστος μπορεί να χειρουργηθεί σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, μπορεί να χειρουργηθεί στον Τινάν». Βεβαίως μπορεί να χειρουργηθεί. Την εμπειρία την έχουμε, το team το καλό το έχουμε, το νοσοκομείο μπορεί να στηρίξει τους χειρουργούς του σήμερα και μπορεί να κάνει τέτοια περιστατικά, τα οποία είναι δύσκολα, πρέπει να βγει το υλικό αυτό που υπάρχει μέσα, να βγει το τσιμέντο που είναι στο κάτω μέρος και να έχουμε ένα αποτέλεσμα σαν αυτό εδώ, που θα βάλει κανείς ένα μακρύ στέμ. Τώρα ίσως αυτό είναι και λίγο πιο μακρύ από ό,τι έπρεπε και φτάνει κοντά στο γόνατο, αλλά όμως ο άρρωστος σηκώνεται, περπατάει και πάει σπίτι του και δεν έχει πρόβλημα. Επίσης, περιστατικά τέτοια, δύσκολα,
υψηλά συγγενή εξαρθρήματα. Αυτό, Παναγιώτη, δεν μπορεί να πάει κανείς να το κάνει με πρόστια προσπέλαση. Θα πρέπει να είναι λίγο καβαλημένος και να θέλει να δείξει ότι είναι αυτός και δεν είναι άλλος. Δεν είναι σωστό, διότι αυτό το περιστατικό χρειάζεται μια σωστή μελέτη. Χρειαζόμαστε να δούμε πού είναι η πραγματική θέση της κοτήλης, να κατεβάσουμε, να έχουμε μια αξονική τομογραφία, που εδώ το τμήμα το απεικονιστικό είναι πολύ καλό και μπορεί να έχει, να μας δώσει τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε όσον αφορά τη στροφή του μυριαίου, το αντεβέρσιον του αφιένα και όλα αυτά, και να κάνουμε αυτού του είδους την αρθροπλαστική και στις δύο πλευρές, που χρειάζεται να κάνουμε υποτροχαντήρια οστεοτομία για βράχυνση, διότι αν ζωήσουμε πάρα πολύ το ισχυακό νεύρο θα έχουμε παρέσεις και θα έχουμε προβλήματα. Δεν μπορείς να κατεβάσεις 7 εκατοστά ένα ισχύο κάτω. Όμως, κάνοντας αυτή την οστεοτομία, μπορείς να κατεβάσεις και τα δύο και να είναι σε σωστή θέση και να μην έχει πρόβλημα. Και αυτό βλέπετε 18 μήνες μετά, έχουν κολλήσει οστεοτομίας, η ασθενή περπατάει και είναι πολύ ευχαριστημένη. Επίσης, αντιμετωπίζουμε περιστατικά τα οποία έχουν χειρουργηθεί 10, 15, 20 χρόνια πριν, που έχει φθαρεί το πολυεθυλένιο συνήθως, οι επιφάνειες επαφής δεν ήταν καλές στα παλιά υλικά, κυρίως το πολυεθυλένιο, φθυρότανε και αυτοί οι ασθενείς συνήθως δεν έχουν πολύ μεγάλο πόνο. Περπατάνε, κουτσένουνε, πονάς, με γιατρέ μου δεν πονάω πολύ. Πάνε στο γιατρό της περιοχής τους, στην επαρχία που ζουν ή οπουδήποτε, αφού δεν πονάς πολύ, άστο. Με αποτέλεσμα να έρχεται κάποια στιγμή και να είναι σε μια κατάσταση τέτοια, με ένα πολύ μεγάλο οστικό έλλειμμα, και ενώ το STEM, το μυριαίο στέλεχος είναι πάρα πολύ καλό και στερεωμένο καλά, έρχεται και έχει ένα τεράστιο έλλειμμα στην κοτήλη, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να αντιμετωπίσει κανείς. Όταν να χρειάζεται να βάλει augment, να βάλει ενισχυτικό κυπέλιο από πάνω και να βάλει βίδες προς το λαγόνιο να το σταθεροποιήσει. Υπάρχουν σήμερα οι τεχνικές, υπάρχουν οι δυνατότητες, αλλά ένα πράγμα που θα μπορούσε να έχει γίνει έγκαιρα πριν 3-4 χρόνια, όταν είχε αρχίσει να φθείρεται το πολυεθυλένιο, πριν χαλαρώσουν τα πάντα, ήρθε μετά και έχει πολύ μεγάλες δυσκολίες και έχει σημασία να μπορέσει κανείς να φέρει στη σωστή ανατομική θέση την κοτήλη και να είναι όλα καλά. Γίνονται όλα αυτά. Επίσης, αυτό εδώ είναι ένα υλικό το οποίο έχει φθαρεί το πολυεθυλένιο και η κεφαλή έχει κάνει τρύπα στο μεταλλικό κέλυφος της κοτήλης. Και έχουμε τέτοια πολλά υλικά, τα οποία τα έχω εκεί στο γραφείο μου και τα έχω εκθέσει 21 χρόνια πριν. Παλιά πήγαινε να χειρουργηθεί κάποιος και του λέγανε θα κρατήσει 10 χρόνια η αρθροπλαστική. Τώρα, όταν έρχεται σε μένα και τον Παναγιώτη, του λέμε την αλήθεια, θα κρατήσει 25-30, γιατί μπορεί να μην χαλάσει ποτέ. Η ιστορία λοιπόν είναι, όταν έχεις τέτοια περιστατικά, θα πρέπει να μην τα αφήνεις, να μην καταστρέφεται το οστικό υπόστρωμα, διότι η κοτήλη και γενικότερα το κόκαλο του ασθενούς δεν είναι ένας τείχος τον οποίο θα πας να βάλεις τσιμέντο και θα γεμίσεις. Πρέπει να το σέβεσαι και πρέπει να προλαμβάνεις τις οστικές απώλειες. Άρα λοιπόν αυτά είναι πράγματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Τα άλλα περιστατικά που χρειάζονται τη συνεργασία διαφόρων άλλων συναδέλφων. Η ερώτηση είναι αυτό. Είναι μόλυνση, είναι λίμωξη, είναι ένα όγκος. Τι είναι αυτό το πράγμα? Είναι χαλάρωση. Και ξέρει κανείς ότι όταν χαλάρωσε το πολυεθυλένιο και έχει αυτό που λέμε poly debris, τότε αυτά τα σκουπίδια του πολυεθυλενίου πηγαίνουν στην περιοχή, κάνουν οστεόλυση, κάνουν αντίδραση. Άρα πρέπει να έχεις τη δυνατότητα να ελέγξεις, ίσως να κάνεις μια παρακέντηση υπό αξονικό τομογράφο, να πάρεις ένα κομμάτι, να δεις τι γίνεται εκεί και μετά να προχωρήσεις και να κάνεις μια αρθροπλαστική που εύκολα μπορεί να την κάνεις, αλλά δεν ξέρεις τι γίνεται και δεν ξέρεις πώς θα αντιμετωπίσεις όλο αυτό το οστικό έλλειμμα. Άρα χρειάζεσαι να έχεις πολλά υλικά διαθέσιμα και κατάλληλα εργαλεία και κατάλληλη βοήθεια φυσικά, και να έχεις ενημερώσει και τον αναισθησιολόγο σου ότι ο άρρωστος αυτός πιθανόν να χρειαστεί 2 ή 3 ώρες χειρουργείο, να χρειαστεί να έχεις κατάλληλη βοήθεια από την αιμοδοσία και όλα αυτά. Και έρχονται περιστατικά σαν αυτά, τα οποία αφού χειρουργήθηκαν 2 χρόνια πριν και έχεις μια τέτοια εικόνα, σαφώς πρέπει να σκεφτείς τη λίμωξη. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να έχεις μία διάγνωση και μετά, ανάλογα με το τι μικρόβιο είναι, αφού έχεις κάνει παρακέντηση, να πας σε αυτό που λέμε 2 στάδια, επανεμφύτευση, να πάρει τη βίωση ο ασθενής. Εκεί μπαίνει πάλι το θέμα. Τι αντιβίωση θα πάρει? Χρειάζεσαι τη βοήθεια ενός λοιμωξιολόγου, χρειάζεσαι να έχεις κάποιον να σε βοηθήσει να μπορείς να κάνεις πράγματα. Επίσης, άλλα περιστατικά που μας έρχονται από αποτυχημένα υλικά, από λάθος χειρουργικές τεχνικές, που σήμερα έχουμε πάλι τη δυνατότητα με πολύ εξελιγμένα υλικά να τα αντιμετωπίσουμε.
Και ήθελα να σταθώ σε μερικά περιστατικά σαν αυτά που έρχονται σε εμάς και τα οποία έχουν σαφή την εικόνα της λίμωξης και εντούτοις ο ασθενής αυτός έχει μία τρύπα εκεί από την οποία τρέχει κάθε τρεις και λίγο και αντιμετωπίζεται, ωραία, να σε ξαναδούμε, πάρε αυτό το αντιβιωτικό, πάρε εκείνο, με αποτέλεσμα να αναπτύσσονται ανθεκτικά μικρόβια και να καθίσταται δύσκολη η αντιμετώπιση τους. Πάλι και εδώ, δύο στάδια, μετά από εκεί, αυτό που βλέπετε. Και θα σταθώ σε ένα τέτοιο περιστατικό. Ένα τέτοιο περιστατικό το βλέπει ο χειρουργός ότι δεν είναι καλά και ο άρρωστος λέει, μα μου είπε να πάρω αντιβίωση και έρχεται κάποια στιγμή και σου λέει, ωραία, τι γίνεται με αυτό. Αυτό πρέπει κανείς να επέμβει. Είναι τρεις εβδομάδες μετά και πρέπει να ξέρει και πρέπει ο γιατρός να παραδεχθεί ότι κάτι δεν πήγε καλά στο περιστατικό του. Αυτό είναι δικό μου περιστατικό. Έφυγε, πήγε, λερώθηκε το τραύμα, για κάποιο λόγο, δεν ξέρω, μπορεί να φταίω εγώ. Δεν λέω ότι δεν φταίω, μπορεί να φταίω εγώ, δεν μπορώ να το αποδείξω. Αλλά ο άρρωστος ήρθε με ένα ρυπαρό, βρώμικο τραύμα με ούρα και ήταν εκεί. Το να αρχίσω και να του λέω, πάρε αντιβιωτικά ή να ψάχνω να βρω γιατί έγινε αυτό, έγινε. Άρα λοιπόν εδώ είναι που πρέπει να αποφασίσει κανείς και να πει ότι αυτό είναι χειρουργική νόσος λίμωξης και πρέπει να πας να το καθαρίσεις, να βγάλεις όλα τα κινητά μέρη της πρόθεσης, να καθαρίσεις τους νεκρούς ιστούς, να ξέρεις το μικρόβιο και να δώσεις στοχευμένα αντιβίωση και αυτός ο άρρωστος έγινε και είναι καλά και είναι τώρα 2 χρόνια μετά τη λίμωξη και δεν έχει πρόβλημα. Κάποια στιγμή όμως αν το άφηνα και πήγαινε και πήγαινε και πήγαινε, σίγουρα θα χρειαζόταν πολύ μακροχρόνια αγωγή και χειρουργία επιχειρουργείων. Και γενικότερα έχουμε καταλήξει στο τι αντιβιωτικά μπορούμε να δίνουμε, γιατί αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που μπορεί σαν ιατρική κοινότητα να το κουβεντιάσουμε κάποια στιγμή, γιατί το να χορηγούμε αντιβιωτικά έτσι γιατί μας αρέσει για να νιώθουμε ψυχολογικά καλύτερα, δεν έχει κανένα νόημα. Πρέπει να έχουμε ένα πλάνο, πρέπει να ξέρουμε τι αντιβίωση θα δώσουμε, για πόσο διάστημα θα δώσουμε, γιατί πολλοί ασθενείς φεύγουν και λέει πάρε και 10 μέρες αντιβίωση. Για ποιο λόγο δεν ξέρει κανείς, για ποιο λόγο παίρνουν. Και τέλος πάντων έχουμε καταλήξει από την μακροχρόνια εμπειρία και τη συνεργασία με τον κύριο Λελέκη, τον λοιμωξιολόγο που ήταν στο ΚΑΤ κυρίως, αλλά τώρα και τους λοιμωξιολόγους εδώ του νοσοκομείου, ότι τα δύσκολα μικρόβια χρειάζονται την κατάλληλη αντιβίωση και χρειάζεται κανείς να ξέρει πώς θα χρησιμοποιήσει αυτά τα πράγματα. Δεν θέλω να μακρηγορήσω με πράγματα τα οποία μπορεί να παίρνουν χρόνο, αλλά θέλω να δείξω μερικά περιστατικά τα οποία έχουν να κάνουν με αποτυχία υλικού και με το να αφήνεις έναν άρρωστο να περπατάει και να έχει ένα υλικό τέτοιο αποτυχημένο, δεν πάει πουθενά. Αυτοί πρέπει να χειρουργηθούν άμεσα και να μπορέσει κανείς να φτιάξει το. Και θα σταθώ σε αυτό το περιστατικό, που είναι ένα περιστατικό που έχει να κάνει με αυτό που λέγεται ρομποτική χειρουργική και την κουβέντα που γίνεται, που νομίζουν πολλοί ασθενείς ότι τα ρομπότ χειρουργούν. Αυτό είναι ένα περιστατικό που χειρουργήθηκε σε άλλο νοσοκομείο με ρομποτική χειρουργική, με ρομπότ, και είναι ένα εξαρθρωμένο γόνατο που είναι 6 μήνες εκεί. Άρα λοιπόν το ρομπότ δεν χειρουργεί και δεν δίνει στο χειρουργό ξέρω εγώ τις λύσεις άμα δεν ξέρει πώς να το αντιμετωπίσει. Δεν. Άρα πρέπει να μάθουμε λίγο ιατρική, πώς έλεγε ο Αλέφαντος, μάθε αγόρι μου μπαλίτσα, και μετά να προχωρήσει. Δεν είμαι ενάντια στην τεχνολογία, σαφώς και είμαι υπέρ της τεχνολογίας, και εγώ και ο Παναγιώτης και νομίζω ότι όλοι οι ορθοπαιδικοί του νοσοκομείου και γενικότερα της χώρας. Αλλά όμως δεν είναι το ρομπότ αυτό που κάνει το γιατρό. Το ρομπότ βοηθάει, αλλά δεν είναι να θεραπεύσει όλα τα πράγματα. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Μερικά περιστατικά από αυτά που κάνουμε, την ΓΑΜΑ, σαν κλινική, και να ευχαριστήσω και τον Δινάν και τον Παναγιώτη που ήταν εδώ και όλους τους συναδέλφους, την Επιστημονική Επιτροπή και την Επιστημονική Κοινότητα του Νοσοκομείου.
Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Αυτό που θα ήθελα να πω για το ρομπότ, επειδή τυχαίνει να έχω εκπαιδευτεί σε όλα τα ρομποτικά συστήματα, όπου τύχαινε ρομπότ πήγαινα για να βελτιωθώ και να δω τι γίνεται. Θέλω να πω, συμφωνώ απολύτως ότι έναν κακό χειρουργό δεν θα τον κάνει καλό το ρομπότ, και το ρομπότ πολλές φορές, αν δεν έχεις εμπειρία, μπορεί να σε μπλέξει τόσο πολύ, και έχω και εγώ χειρουργήσει από ρομπότ πράγματα τα οποία τρελαίνεσαι, λες. Και πιστεύω ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης το έχει ο Ιατρικός Σύλλογος, που κάποιους από μας τους αφήνει ελεύθερα να βγαίνουν στην τηλεόραση να λένε το μακρύ τους και το κοντό τους, χωρίς να τους καλεί και να τους βάζει στη θέση τους. Γιατί δεν μπορεί να κάνουμε ολική αρθροπλαστική γόνατος, για παράδειγμα, σε μισή ώρα, όταν τα τσιμέντα μόνο θέλουν ένα 12 λεπτό με 15 λεπτό. Δεν έχει να κάνει ο χρόνος το πόσο γρήγορος είσαι. Είναι μερικοί γιατροί που είναι γρήγοροι. Και εγώ θεωρούμαι γρήγορος. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει με αυτό που λες. Το πόσα καρβέλια έχεις φάει κοινώς. Δηλαδή, άμα ξέρεις, αν σου τύχει μία στραβή, πώς θα τα βγάλεις πέρα. Και εγώ σέβομαι ότι κάποιοι καινούργιοι μικροί συνάδελφοι, νέοι συνάδελφοι, οι οποίοι δεν έχουν εμπειρία, το χρησιμοποιούν το ρομπότ για να μπορέσουν να έχουν καλύτερο alignment, να έχουν καλύτερο αποτέλεσμα, και το σέβομαι και το εκτιμώ αυτό. Αλλά θα πρέπει πρώτον να έχουν εκπαιδευτεί, δεύτερον να ξέρουν τις γενικές αρχές των αρθροπλαστικών, και τρίτον να μπορούν να χειρίζονται ήδη αυτά που είναι. Γιατί όπως ξέρεις, Παναγιώτη μου, πολλοί technicians είναι οι χειρουργοί, και δεν είναι οι χειρουργοί οι πραγματικοί. Δεν θέλω τώρα δημόσια να κουβεντιάζουμε τα ενίκο εν δήμο, αλλά λέω ότι πρέπει να κάνουμε μια σωστή χρήση των ρομπότ. Και σήμερα γνωρίζουμε όλοι ότι και η τεχνολογία των ρομπότ δεν έχει φτάσει στο επίπεδο που μπορεί να λύσει προβλήματα που έχουν να κάνουν με το balance, με τους συνδέσμους, με την εξισορρόπηση του γόνατος. Έχει να κάνει μόνο με τα bone cuts. Άρα συνέχεια εξελίσσεται και εξελίσσεται και εξελίσσεται. Το ρομπότ είναι εδώ στο κεφάλι του καθενός και μπορεί να βοηθήσει σαφώς. Ναι. Συγχαρητήρια σε όλους τους ομιλητές. Δεν ξέρω να ακούγεται. Μια ερώτηση. Η πρόσθετη προσπέλαση, πέρα από τα λειτουργικά αποτελέσματα, έχει και καλύτερα αποτελέσματα, παραδείγματος χάρη σε αιμορραγίες, έχει καλύτερα αποτελέσματα σε λιγότερες λεγμόνες, είναι απλά πιο μοντέρνα στο διαφορετικά. Δηλαδή, βλέπετε μετά από 10 μέρες καλύτερα αποτελέσματα στην πρόσθετη προσπέλαση από ό,τι βλέπατε στην προηγούμενη που κάνατε? Κοιτάξτε, η πρόσθετη προσπέλαση είναι μία προσπέλαση. Απλά. Δεν κόβει κανείς μυς, δεν κόβει τένοντες, άρα όταν δεν τραυματίζεις πολύ τους ιστούς, σαφώς και έχεις λιγότερη αιμορραγία, αλλά εμείς οι ορθοπαιδικοί είμαστε κοκαλάδες. Αν ανοίγεις τον αυλό του μυραίου, σαφώς και αιματώνει. Δεν μπορεί να λες, να βγαίνεις και να λες είναι ανέμακτη. Είναι ελάχιστη αιμορραγία ή μικρή αιμορραγία, το δέχομαι, αλλά ανέμακτο δεν υπάρχει. Πολλοί πουλάνε τέτοια πράγματα στον κόσμο για λόγους ευνόητους. Πρώτον. Δεύτερον, ο μυϊκός τόνος υφίσταται και είναι εκεί. Άρα λοιπόν ο άρρωστος έχει καλύτερο μυϊκό τόνο, μπορεί να σηκωθεί και να περπατήσει και έχει και λιγότερο πόνο, γιατί τραυματίζεις λιγότερο τους μυς. Και το αποτέλεσμα της πρόσθετης προσπέλασης είναι πολύ ευνοϊκό τους πρώτους 2 με 3 μήνες. Ο ασθενής σηκώνεται, περπατάει, νιώθει καλύτερα, έχει καλύτερο βάδισμα. Μετά από εκεί όλοι οι ασθενείς εξισορροπούν, αν έχεις κάνει σωστά τη δουλειά σου. Δεν είναι δηλαδή ότι αυτός που κάνει οπίσθια προσπέλαση έχει χειρότερα αποτελέσματα. Ίσα-ίσα. Δεν είναι. Εγώ ακόμα, επειδή πηγαίνω σε διάφορα μέρη του κόσμου και χειρουργό και δεν έχουν αυτά που χρειάζομαι για να κάνω πρόσθετη προσπέλαση, κάνω μίνι οπίσθια και τους σηκώνω, κάνω το ίδιο πρωτόκολλο. Δηλαδή η πρόσθετη προσπέλαση βοήθησε και τους γιατρούς που κάνουν άλλους προσπελάσεις, τους ορθοπαιδικούς, να ελαχιστοποιήσουν την τομή τους, να βελτιώσουν την αποκατάσταση των ασθενών. Αλλά όταν έχεις μικρότερο τραύμα, σαφώς και έχεις λιγότερη αιμορραγία, σαφώς έχεις και λιγότερο κίνδυνο για λίμωξη, σαφώς έχεις και καλύτερο γενικότερα αποτέλεσμα. Okay. Ευχαριστούμε πολύ.